Η πρώτη απόφαση, σύμφωνα με την οποία τη συνεπιμέλεια παιδιού αναλαμβάνουν και οι δύο γονείς του, εκδόθηκε προσφάτως από το μονομελές πρωτοδικείο πατρών. Μέση χρησιμέρα, στο 98% των περιπτώσεων, η επιμέλεια δινόταν στη σύζυγο μέχρι το παιδί να φτάσει τα 24 έτη, οπότε και θα ολοκλήρωνε τις σπουδές του. Με τη συγκεκριμένη απόφαση αλλάζουν τα δεδομένα. Χαιρετίζω με τη συγκεκριμένη απόφαση, είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και μπαίνει επιτέλους η Ελλάδα με τον καινούριο νόμο των 4.800 του 2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα, μπαίνει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Εφαρμόζεται στην επιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ίσο χρόνο των παιδιών και με τους δύο γονείς και με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία αναφέρονται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το δικαίωμά τους να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς τους. Η απόφαση αφορά ελεύθερο επαγγελματία που πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του που εργάζεται ως πολίτρια. Το αίτημα για χορήγηση διατροφής στη μητέρα απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αποφασίστηκε ότι τα παιδιά τους θα μένουν ανά μία εβδομάδα στο σπίτι του κάθε γονέα. Με τις αποφάσεις που εκδίδονταν μέχρι και σήμερα, ζήτημα το παιδί να έβλεπε τον πατέρα του πάνω από 4 με 6 ημέρες το μήνα. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα την επιμέλεια την αναλάμβανε η μητέρα. Δεν υπήρχε ρόλος του πατέρα, κανένας ρόλος του πατέρα. Ο πατέρας ήταν εξαφανισμένος, ήταν νεκρός εν ζωή για το παιδί του. Ο πατέρας μέχρι τώρα ζούσε με το παιδί του από τη στιγμή που χώριζε 2 με 4 μέρες το μήνα, που σημαίνει ότι σε ποσοστό του χρόνου. Σε ποσοστό καταρχάς σε δικαστικές αποφάσεις, σε ποσοστό πάνω από 90%, σε 98% σχεδόν, δινόταν αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Με αποτέλεσμα, ο πατέρας να βλέπει το παιδί του 2-4 μέρες το μήνα. Σε ποσοστό δηλαδή μεγαλύτερο από 90% το παιδί περνούσε το χρόνο του με τη μητέρα του και όχι με τον πατέρα του. Κατά το πλήστο των περιπτώσεων, δινόταν η αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα του. Μιλάμε για αλλαγή δεδομένων στη ζωή των παιδιών. Η αποφάση είναι επιμέλεια και ο νόμος 4.800/2021 δεν προστατεύει δικαιώματα των γονέων, προστατεύει δικαιώματα των παιδιών. Και τα παιδιά για να προστατευτούν τα δικαιώματά τους θα πρέπει να έχουν συνεπιμέλεια και ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς τους.